Το βάζει από αυτή τη βάση. Αποδέχεται δηλαδή το χαράτσι, το οποίο είχε υποσχεθεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά, ότι θα εξαλείψει, θα καταργήσει. Άρα μόνο από αυτή τη βάση μπορούμε να συζητάμε κάτι τέτοιο. Για εμάς υπήρχε μόνο ο φόρος ακίνητης περιουσίας, ο οποίος προϋπολόγιζε 500 εκατομμύρια. Ο νέος φόρος που συμπτύσσει και αυτόν προϋπολογίζει 3,5 δις. Άρα έχουμε ένα κενό 3 δις. Πολύ ωραία. Ποιος θα τα πληρώσει? Τα επιχειρήματα του Υπουργείου και της Κυβέρνησης είναι πως διευρύνει τη φορολογική βάση. Ναι, και όντως το κάνει. Αλλά προς τα πού? Με ποιο ταξικό πρόσημο? Για να δούμε. Πληρώνουν λοιπόν αυτοί που προστατεύονταν ως τώρα. Δηλαδή ποιοι? Αυτοί που είχαν πρώτη κατοικία κάτω από τα 200.000 ευρώ. Ανάπηροι και άλλες ευπαθείς ομάδες. Έχετε θεσπίσει δίθεν εξαιρέσεις. Είτε εκτός είτε εξαιρέσεις. Βάσει αυτών πρέπει να έχει ο άλλος 9.000 το εισόδημα, 1.000 ευρώ μπόνους για κάθε παιδί και ούτω καθεξής. Αναφέρουμε ένα απλό παράδειγμα, γιατί πραγματικά ο χρόνος δεν αρκεί για να αναλύσουμε και να φέρουμε πολλά περισσότερα. Ένας παντρεμένος, απλά δεν έχει κάνει παιδί, γιατί ξέρετε είναι δύσκολη υπόθεση να το σκεφτείς να κάνεις παιδί με αυτή την ανασφάλεια που υπάρχει, εμείς οι νέοι. Είναι παντρεμένος λοιπόν, έχει ένα αυτοκίνητο επταετίας 1.000 κυβικών και μια γκαρσονιέρα, εννοείται, 50 τετραγωνικών, έτσι, ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών. Δεν εξαιρείται. Πληρώνει κανονικά. Η επόμενη που βάζετε στο στόχαστρο και θα πληρώσουν η νέα διεύρυνση, οι αγρότες, όσο αφορά την αγροτική γη. Τους αγρότες που τους φορολογείται πλέον από το πρώτο ευρώ, έχουν ακριβήνητα εφόδια για να καλλιεργήσουν. Το κόστος των καυσίμων είναι υπέρογκο, έχετε αυξήσει τις φθορές στον ΟΓΑ, τους βάζετε να κρατάνε βιβλία ακόμη και αυτούς που πρόκειται πλέον να τους επιστραφεί το ΦΠΑ, κινδυνεύουν με κατασχέσεις από λογαριασμούς και εσείς τι λέτε, πως είναι συμβολικό. Ναι, αλλά σταγόνα-σταγόνα ξεχύλισε το ποτήρι στον κόσμο της αγροτιάς. Επίσης, προσπαθείτε να χρυσώσετε το χάπι, επικαλείστε ότι αυτός ο φόρος είναι προοδευτικός. Ναι, είναι προοδευτικός, αλλά προς τα πού? Όσο ανεβαίνει η κλίμακα, τόσο λιγότερα πληρώνει ο άλλος. Να αναφέρω ένα παράδειγμα για να είμαστε ακριβείς. Προοδευτικότητα. Ιδιοκτήτης διαμερίσματος 100 τετραγωνικών, δεύτερου ορόφου 15 ετία στο Παλαιό Φάληρο. Πριν, με το ΦΑΠ, δεν πλήρωνε τίποτα. Με το χαράτσι 561, τώρα 416. Με τη βάση σας, με τη λογική σας, ελαφρύνεται. 144 ευρώ. Αυτός που έχει 10 τέτοια διαμερίσματα, δεν θα έπρεπε να γλιτώνει 144 επί 10. Κι όμως γλιτώνει 9.631 ευρώ. Άρα η προοδευτικότητα συμφέρει αυτόν που έχει περισσότερα. Επίσης, υπόθηκε το τεράστιο από τον κύριο Στουρνάρα πως θα πληρώσει και η ΕΚΑΛΗ. Δηλαδή αυτό που πουλάτε στον ελληνικό λαό, το περνάτε για ακουτό, για ότι θα τσιμπήσει σε αυτό, ότι εμένα έχει καταστραφεί η ζωή μου, το ρεύμα κόβεται, έτσι δεν ξεχνάμε ποτέ πως έχετε πει πως στις ευνοϊκές διατάξεις θα μπουν και όσοι δεν χρωστάν. 3 εκατομμύρια χρωστάν, 3 εκατομμύρια Έλληνες. Λέτε να κάνουν διακανονισμό. Μα άλλος έχει το μαγαζί, του χρωστάει στον ΟΑΕ και δεν μπορεί να κάνει διακανονισμό. Όχι απλά για να πληρώσει το φόρο σας, για να έχει υπηρεσίες υγείας. Και πάμε λοιπόν στην ΕΚΑΛΗ. Τρανό παράδειγμα κι αυτό. Λοιπόν, ΕΚΑΛΗ. 220 τετραγωνικά μέτρα, παλαιότητας 20 ετών, τιμή ζώνης 4.750 ευρώ. Δεν αναφέρω τον υπολογισμό, το λάθος του Υπουργείου. Για να συντομεύσω, χαράτσι 2.749, ΦΑΠ προηγούμενος 3.814, νέος φόρος 3.605, λιγότερο και από το ΦΑΠ. Δηλαδή έχετε εξαφανίσει το χαράτσι και έχετε μειώσει και το ΦΑΠ. Διαφορά ελάφρυνση 2.958. Να μην έχει αμφιβολία κανείς από τους Έλληνες και τους Ελληνίδες για το ποιος πληρώνει. Τέλος πάντων, πέρα από αυτά, προκύπτουν και κάποια σοβαρά πολιτικά συμπεράσματα. Το ένα βασικό πολιτικό συμπέρασμα, κύριε Στουρνάρα, είναι η απουσία διαλόγου. 9 φορείς προς τιμή της η Επιτροπή Οικονομικών
στο χρόνο που τους διατέθηκε με τον τρόπο που κατέβηκε το νομοσχέδιο, έδωσε τη δυνατότητα σε φορείς να μιλήσουν. Όλοι είπαν το εξής. Για πρώτη φορά δεν μαζέχτηκαν ούτε καν προσχηματικά. Γνωρίζουν ότι και τις προηγούμενες δεκαετίες δεν τους άκουγε κανένας, αλλά προσχηματικά υπήρχε διάλογος. Απόδειξη πως θεωρείται το λαό κοσμάκι, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, όταν διεκδικεί κάτι είναι του πεζοδρομίου, όπως λέει ο κύριος Βενιζέλος, και τις κοινωνικές ομάδες έναν εχθρό και συντεχνίες. Και εσείς είστε υπεφωτισμένη ηγεσία που ξέρει πώς θα λάβει τις σωστές αποφάσεις. Ποιοι εσείς που κυβερνούσατε τόσα χρόνια, ποιοι εσείς που ήσασταν στα ίδια επιτελεία των σημαντικών αποφάσεων που κατέστρεψαν τη χώρα. Τέλος πάντων, πέρα από αυτά, και επειδή μπήκε και το ιδεολογικό πρόσημο και βρεθήκαν βουλευτές συμπολίτευσης να επικαλούνται από τον Μάρξ μέχρι τον Λένιν για να δικαιολογήσουν, τι να πω, την ανεπάρκεια, κάποιος που σκέφτεται με καλό τρόπο, το σχέδιο που έχετε για την αγορά ακινήτων. Και ακούσαμε να λέτε πως είναι αντίφαση του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς να υπερασπίζεται, λέει, την περιουσία. Γιατί αυτό είναι ένας τρόπος να συσσωρεύσεις, να δημιουργήσεις πλούτο, οπότε χαθήκαμε, πάμε στον καπιταλισμό. Αυτό που σας διαφεύγει, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης και της συμπολίτευσης, είναι το εξής. Ότι η αριστερά βλέπει ως δικαίωμα τη στέγη για τα λαϊκά στρώματα, το υπερασπίζεται και το διεκδικεί. Και στην κοινωνία που θα δημιουργήσει τη σοσιαλιστική, αυτό θα παρέχεται. Δεν θα υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργήσει καμιά περιουσία κανείς. Τα βασικά παρέχονται. Και άμα θέλετε να δείτε πού παρέχονται και πού όχι, οι χώρες του νεοφιλελευθερισμού, του καπιταλισμού έχουν αστέγους. Πηγαίνετε στην Κούβα, που μπορεί να μην υπάρχει πλάσμα τηλεόραση, αλλά άστεγο δεν θα βρείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.